Ωραία τάπες. Τώρα θα σας αλλάξω εγώ κλίμα. Μάλιστα. Πάμε να μιλήσουμε για τον επισιτισμό, για τον τουρισμό, για τα εργασιακά, να δούμε τι γίνεται με τους κλάδους αυτούς. Τι να πούμε και εκεί, πείτε μου. Λοιπόν, δεν θα τα πούμε εμείς. Θα μας τα πει ο κύριος Μιχάλης Ριζιγιαννάκης που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ τη φιλοξενία. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Πρόεδρε, πόσους χιλιάδες κόσμος μας λείπει φέτος? Πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες. Ναι. Με τα στατιστικά τα οποία έχουν βγει αυτές τις μέρες, είμαστε στις 80.000. Είμαστε high season, 80.000 επισιτισμό τουρισμό σε όλη την Ελλάδα, σε ξενοδοχεία και καταστήματα. Uh-huh. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα έχει και μια αυξητική τάση όταν πάμε στον Ιούλιο και Αύγουστο. Αυξητική, Ναι, μικρή αυξητική τάση. Οπότε θεωρώ ότι θα φτάσουμε κοντά σε 90.000. Δηλαδή θα χρειαζόμασταν ακόμα 90.000 κόσμο, για να καταλάβει ο κόσμος, για 90.000 εργαζόμενους, για να εξυπηρετήσουμε αυτούς τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται. Και συγγνώμη, πώς θα λειτουργούν, πώς λειτουργούν τα καταστήματα με 90.000 σχεδόν, ας πούμε, ελλείψεις σε προσωπικό? Δουλεύουν οι υπάρχοντες εργαζόμενοι, με φόρτο εργασίας πολύ παραπάνω και με τη λεγόμενη υπερεργασία, για να καλύψουν τους 90.000 εργαζόμενους που λείπουν. Δεν λείπουν 90 εργαζόμενοι, ούτε 900, ούτε 9.000, λείπουν 90.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο λέω την αυξητική τάση. Διότι κάποιοι από τους υπάρχοντες εργαζόμενους θα αποχωρήσουν σε ένα ποσοστό Ιούλιο-Αύγουστο. Δεν θα αντέξουν για αυτή τη διαδικασία. Μόλις βρεθεί μια ευκαιρία αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος, θα φύγουν, θα πάνε κάπου αλλού. Με αποτέλεσμα αυτά τα κενά να μεγαλώσουν. Νέοι εργαζόμενοι, αν ήταν να μπουν στον κλάδο, θα είχαν μπει. Θα είχαν μπει. Αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε, κύριε Ζικιανάκη. Προφανώς, αν θέλαν να μπουν, θα είχαν μπει ήδη. Γιατί είμαστε Ιούνιο ήδη, έτσι. Ακριβώς. Νέοι εργαζόμενοι, δηλαδή από. Θα ξεκινήσουν πρώτη φορά στον κλάδο, θα είχαν μπει ήδη. Οπότε δεν περιμένουμε. Να υπάρξει εισρωή νέων εργαζομένων. Εντάξει, θα κλείσει τώρα η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα υπάρξει μια εισρωή φοιτητών οι οποίοι πραγματικά απασχολούνται, ειδικά στα καταστήματα εστίασης και στα ξενοδοχεία, αλλά πιο πολύ στα καταστήματα εστίασης το καλοκαίρι. Αλλά θα ισοβαθμίσουν ίσως μια σταδιακή αποχώρηση κάποιων που ήδη δουλεύουν, το οποίο είτε το επιλέξαν για πρώτη φορά και τελικά δεν είναι αυτό που πιστεύουν, είτε θα βρουν κάτι άλλο και σιγά σιγά θα αποχωρήσουν. Σίγουρα όλο αυτό πάντως δεν είναι ένα καλό μείγμα για τον επισιτισμό και για τον τουρισμό. Φοβερό. Και την ίδια ώρα που όλος αυτός ο κόσμος που δουλεύει αυτή τη στιγμή υποφέρει ουσιαστικά από τα ωράρια, από την πίεση, από την προσπάθεια να φέρεις πέρας δυο και τρία πόστα μαζί, σωστά, την ίδια ώρα πληρώνεται, κύριε Ριζιγιαννάκη? Εγώ θα πω ότι ό,τι και να παίρνει, με αυτό το οποίο παράγει επί της ουσίας, δεν μπορεί να ισορροπήσει. Όμως δεν παίρνει ούτε αυτό που θα έπρεπε να πάρει. Βλέπουμε σε πάρα πολλά ξενοδοχεία δεν εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση, ούτε η τοπική, ούτε η εθνική. Που είναι όμως υποχρεωτική, δεν είναι? Που είναι υποχρεωτική. Επίσης, έχουμε συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό και βλέπουμε ότι όλους τους ελέγχους του ΣΕΠΕ, όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν βρεθεί στα καταστήματα εστίασης και δεν εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση εργασίας, δηλαδή ανάλογα την ειδικότητά του, δεν παίρνουν αυτό που πρέπει βάσει του νόμου, αλλά ασφαλίζονται και μερικώς. Δηλαδή, η μάστιγα το οποίο καταπολεμήσαμε στο παρελθόν ήταν τη ανασφάλιση εργασία. Τώρα έχουμε την ψευδώς δηλωμένη εργασία. Είναι το νέο φαινόμενο το οποίο έχει αναπτυχθεί μετά που καταπολεμήσαμε την ανασφάλιση, διότι τα πρόστιμα ανεργαζόμενων ήταν πάρα πολύ ψηλά. Όταν λέτε ψευδώς, εννοείται ότι άλλο ισχύει και άλλο δηλώνεται. Έτσι, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Ένας εργαζόμενος δουλεύει πενθήμερο και εξαήμερο και επί της ουσίας δουλεύει μια απασχόληση. Δηλαδή ότι δουλεύει τρεις φορές τη βδομάδα είτε από 8 ώρες ή τρεις φορές τη βδομάδα από 4 ώρες. Σε αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν εφαρμόζεται η σύμβαση, αλλά δεν εφαρμόζεται ούτε και τα νόμιμα. Δηλαδή η Εθνική Συλλογική Σύμβαση, ο κατώτατος μισθός, ούτε εκεί εφαρμόζεται. Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, με ταυτόχρονη έλλειψη χιλιάδων θέσεων εργαζομένων οι οποίοι πρέπει να μπουν στον κλάδο, ο κλάδος δεν είναι ελκυστικός. Διότι έχουμε αυτό το παράδοξο φαινόμενο, η ανεργία να είναι στο 12%, νέοι από 25 μέχρι 35 να είναι περίπου στον αριθμό των 200.000. Ο κλάδος του επισιτισμού του τουρισμού να χρειάζεται 80 με 90.000, που μέσα σε μία νύχτα, αν ο κλάδος ήταν ελκυστικός, ήταν αυτό το οποίο πραγματικά ήταν σωστό όλα, σε μία νύχτα θα είχαν καλυφθεί κενά. Οπότε, για να μην το επιλέγουν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, οι νέοι εργαζόμενοι, είπα να πει ότι έχει πολλές στρεβλώσεις ο κλάδος και όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπουμε ότι το κενό μεγαλώνει στις θέσεις εργασίας και βλέπουμε ότι οι νέοι δεν εμπιστεύονται τον κλάδο. Και μεγαλώνει διότι έχουν εγκλωβιστεί στον κλάδο και πάρα πολλοί εργαζόμενοι ηλικιακά 55 έως 65 που είναι κοντά στη σύνταξη. Ναι, και σου λέει πού να βγούμε, ας κάνουμε υπομονή 5-6 χρόνια. Σιγά σιγά όμως συνταξιδοτούνται άνθρωποι
στον τουρισμό, με αποτέλεσμα αυτό το κενό να μεγαλώσει, διότι αυτοί που αποχωρούνται σε σχέση με τους εισερχόμενους εργαζόμενους είναι δυσανάλογο. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί κατά καιρούς έχουν ακουστεί και κάτι περίεργες δηλώσεις και περίεργα σχόλια ότι οι νέοι και ο κόσμος δεν θέλει να πάει να δουλέψει, ότι είναι τεμπέληδες. Είναι λοιπόν οι στρεβλώσεις που λέτε και το γεγονός ότι δεν είναι ελκυστικός ο κλάδος και όχι ότι δεν θέλουν να πάνε να δουλέψουν. Σίγουρα. Τα έχουμε ακούσει κατά καιρούς, γι' αυτό το λέω. Στο γενικό κανόνα και αυτό καταρρύπτεται. Οι νέοι, οι οποίοι επί της ουσίας πάρα πολλοί νέοι είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας. Σπουδαγμένα παιδιά όλοι. Σπουδαγμένα παιδιά, βλέπουμε ότι δεν επιλέγουν και μένουν, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας σε ορισμένους κλάδους. Δεν είναι σε όλους τους κλάδους. Υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι που αμέσως απορροφούν τους εργαζόμενους και ζητάνε και άλλους και δεν υπάρχουν εργαζόμενοι για να κλείσουν εκεί πέρα. Υπάρχουν όμως κάποιοι κλάδοι οι οποίοι εν αγωνίως ζητάνε και δεν πάει κανένας. Γιατί είναι κλάδοι οι οποίοι αμείβουν με τον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός, επί της ουσίας, ακόμα και αν δίνονται όλα τα νόμιμα, δεν είναι ένας μισθός ο οποίος μπορεί να πει ότι ένας νέος εργαζόμενος μπορεί να ζήσει. Θα ψάξει μια δεύτερη δουλειά. Οπότε προσπαθεί να επιλέξει επαγγέλματα, τα οποία να του δώσουν μεγαλύτερο μισθό και να μην πάει στο μάνιο, δηλαδή στα εμπορικά καταστήματα, στην εστίαση και σε άλλους κλάδους οι οποίοι αμείβουν με τον κατώτατο μισθό. Οπότε δεν είναι ελκυστικός ο κατώτατος μισθός. Προσπαθούν να βρουν μια δουλειά, ας είναι και παραπάνω ώρες, ας είναι και διαφορετικού προσανατολισμού επαγγελματικού, φτάνει να μην παίρνουν τον κατώτατο. Οπότε οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν κενές είναι οι θέσεις γύρω από τον κατώτατο μισθό. Και την ίδια ώρα που υπάρχουν αυτές οι στρεβλώσεις, οι μηχανισμοί για να αντιμετωπίσουν τις στρεβλώσεις υπάρχουν. Υπήρχε ο ΣΕΠ και μιλάω με παρελθοντικό χρόνο. Υπάρχει ακόμα. Υπάρχει ακόμα ο ΣΕΠ. Έτσι που το είπατε λίγο είναι μακαρία του, ξέρετε. Μα μακαρία του είναι έτσι. Πώς άτομα είναι. Επί της ουσίας δεν ξεπερνάνε οι ελεκτές τους 10 στο νομό Ηρακλείου. Έγινε στο παρελθόν πριν 1,5 χρόνο η αυτονόμησή του σε ανεξάρτητο οργανισμό για να είναι πιο λειτουργικός και επί της ουσίας έγινε πιο μη λειτουργικός. Νέες προσλήψεις δεν έχουν γίνει. Οι πραγματικά εργαζόμενοι που έχουν εκεί πέρα καταβάλουν μια υπεράθου προσπάθεια, αλλά καταλαβαίνω ότι το μέγεθος των εργαζομένων, διότι ο ΣΕΠΕ δεν ελέγχει μόνο τον τουρισμό, ο οποίος έχει 600.000 με 700.000 κόσμο, ελέγχει όλους τους κλάδους των εργαζομένων. Δεν φτάνει σε καμία περίπτωση και γι' αυτό αναπτύσσονται και τα φαινόμενα αυτά. Σου λέει δεν θα τον έχω ανασφάλιστο, γιατί μία στις τόσες μπορεί να μου κληρωθεί μία επίσκεψη. Θα τον έχω μερικός που εντάξει, θα τον βρει εκτός ωραρίου. Οπότε θα είναι πιο μικρό το πρόστιμο και να πληρώσω 10,5, θα πληρώσω 2.000 ευρώ. Εντάξει, το ρίσκο σε σχέση με το κέρδος που αποκομεί μια τέτοια επιχείρηση είναι πάρα πολύ μικρό. Γιατί δεν υπάρχει καθόλου το ποσοστό του ελέγχου, είναι μία στις 100 επιχειρήσεις αν καταφέρουν να ελεγχθούν το μήνα. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Μία στις 100 είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει πρόβλημα και καταλαβαίνω ότι είναι στη φύση κάποιων ανθρώπων. Φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι με βάση την έλλειψη προσωπικού λένε ελάτε, θα σας τα δώσουμε όλα. Αλλά υπάρχουν και οι στρατηγικοί κακοποιωτές, τους συναντάμε καθημερινά. Υπάρχουν καταγγελίες δεκάδες οι οποίοι έχουν αυτή τη λογική να ανταπεξέλθουν και να σώσουν την επιχείρησή τους εις βάρος κάποιων άλλων. Διότι σου λέει το ρεύμα, θα το πληρώσω. Τις πρώτες ύλες αναγκαστικά θα τις πληρώσω. Το μόνο έξοδο το οποίο θα μπορέσω να αρχίσω να κάνω όταν βλέπω την επιχείρησή μου και δεν είναι ευάρρωστη και να αναπτύσσεται ομαλώς, θα είναι στους εργαζόμενους, θα παίξω με τους εργαζόμενους. Είναι το φαινόμενο αυτό το οποίο αναπτύσσεται όλα αυτά τα χρόνια. Καταγγελίες γίνονται, έρχονται σας, δηλαδή οι εργαζόμενοι όταν αδικηθούν, όταν αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, ανοίγουν τα στόματα, σας καταγγείλουν στο σωματείο, στο εργατικό κέντρο, γίνονται καταγγελίες. Ναι, γίνονται καταγγελίες. Εμείς προσπαθούμε να τις προχωρούμε, αλλά να ξέρετε ότι αντιμετωπίζουμε στρεβλώσεις. Όταν η διαδικασία της καταγγελίας εξελίσσεται μέχρι να πάει στους κρατικούς μηχανισμούς, να γίνει, να δίνουν τριμερείς διαφορές, να πάρουν παρατάσεις, θέλω να πω ότι πλατιάζει πάρα πολύ το χρονικό ο χρόνος από το να καταγγελθεί με καταγγελία μέχρι να τελεσιδικήσει. Και όταν τελεσιδικήσει, βεβαιώνονται κάποια πρόστιμα ή κάποιες ποινές στο άφημί της επιχείρησης και επί της ουσίας ο εργαζόμενος δεν παίρνει αυτά τα οποία προσδοκούσε να πάρει, διότι γίνονται καταγγελίες ότι ένας εργαζόμενος είναι μερικώς ασφαλισμένος, δεν του έχουν μπει τα δώρα, πάμε τον βρίσκουμε τετράωρο, μετά θα πρέπει να πάρει τα δώρα του τετράωρου. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα μετά πάρα πολύ, το οποίο οι ελεκτικοί μηχανισμοί αυτή τη στιγμή προσπαθούν να φέρουν εις πέρας πάρα πολλές καταγγελίες, δεκάδες καταγγελίες, αλλά ο νόμος και τα παραθυράκια του νόμου, η διαδικασία αυτή χρονίζει με αποτέλεσμα στο τέλος και ο εργαζόμενος να κουράζεται και κάποια στιγμή στη μέση να εγκαταλείπει. Εμείς προσπαθούμε, όσες καταγγελίες έχουν, να τις έχουμε από κοντά,
Διότι καταλαβαίνετε ότι και οι εργοδότες έχουν στο πλαίσιο του νόμου αρκετά παραθυράκια να το τραβάνε όλο αυτό. Εμείς προσπαθούμε ο εργαζόμενος στη διαδικασία αυτή και στην πορεία να μην εγκαταλείψει. Να μην εγκαταλείψει και να μην τον εγκαταλείψετε κιόλας. Ναι, εμείς σίγουρα. Να ξέρετε ότι και εμείς προσπαθούμε και για εμάς τους συνδικαλιστές, γιατί και εμείς μας συνδικαλιστές είμαστε θελοντές. Δεν είμαστε ούτε μισθωτοί, ούτε κατ' επάγγελμα, ούτε τίποτα. Και εμείς δεν ξέρετε ότι πολλές φορές όλη τη διαδικασία κουραζόμαστε. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε οικογένειες, έχουμε δουλειές, το κάνουμε από και το ελεύθερο μας χρόνο. Το πούμε αυτό. Έτσι, από ελεύθερο χρόνο και κουραζόμαστε. Όμως, εφόσον επιλέξαμε να είμαστε εδώ, όσο είμαστε εδώ, θα προσπαθήσουμε ό,τι έρχεται να το πηγαίνουμε μέχρι εκεί που πρέπει. Κύριε Ζηκιανάκη, τώρα εμείς τα συζητάμε μεταξύ μας, τα συζητάτε κι εσείς. Κατά καιρούς βεβαίως και τα δημοσιοποιείτε και μιλάτε κτλ. Έχετε κάνει και κάμποσε συναντήσεις στο ανώτατο επίπεδο, θέλω να πω με τα υπουργεία και τα υπόλοιπα. Τι γίνεται? Εκεί τι κλίμα συναντάτε? Το κακό είναι τα υπουργεία αλλάζουν συνεχώς. Είναι οι μουσικές καρέκλες. Δηλαδή, πρόσφατα άλλαξε ο υπουργός ή υπουργός εργασίας, η οποία με την προηγούμενη υπουργασία δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Α, αλήθεια. Με την κυρία Μιχαηλίου δεν είναι. Βέβαια, δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Και δεν ήθελε να σας συναντήσει. Ναι, δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Συναντιόμασταν με υφυπουργούς. Τις ερωτήσεις στη Βουλή τις απαντούσαν οι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων. Δεν συναντήθηκαν ποτέ και δεν συζητήσαμε ποτέ επί της ουσίας και δεν δόθηκε λύση σε κανένα τα εργασιακά προβλήματα. Οι υπουργοί αλλάζουν, η πολιτική μένει τα ίδια. Οπότε θέματα τα οποία χρονίζουν και είμαστε και γραφικοί να τα αναφέρουμε δεν επιλύονται. Και αυτό οδηγεί πάρα πολλούς εργαζόμενους σε αυτό το μαρασμό που λέμε, να μην ασχολούνται και με το συνδικαλισμό, να μην πιστεύουν, διότι πράγματα που δεν λύνονται. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε ό,τι κερδίζουμε, μικρές μάχες να τις κερδίσουμε. Σίγουρα δεν είναι καταπληκτικό το ότι ο Υπουργός Εργασίας δεν δέχτηκε να δει ποτέ ένα πυλώνα πραγματικά της οικονομίας της χώρας, γιατί ο τουρισμός επισιτισμός τι είναι? Εσείς κρατάτε ουσιαστικά. Ούτε Υπουργός Τουρισμού μέχρι στιγμής έχει δεχθεί την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισιτισμού Τουρισμού. Διότι θεωρεί ότι όλα τα θέματα και οι προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας... Η Υπουργός Εργασίας, η απερχόμενη, ενώ που έφυγε η κυρία Μιχαηλίδου, ήθελε να σας δει, δεν πρόλαβε, την έφαγε ο σημαντισμός. Ναι, χιούμορ κάνει, κύριε Ζηκιανάκη. Ήταν ένα χρόνο. Επίσης όμως παραμένει η Υπουργός Τουρισμού, η οποία σε όλα τα θέματα, τα εργασιακά που έχουμε πει, δηλώνει εναρμόδια ότι δεν είναι του Υπουργείου Τουρισμού. Ναι, είναι του Υπουργείου Εργασίας. Υπάρχουν όμως και θέματα του Υπουργείου Τουρισμού, όπως είναι οι σχολές μετεκπαίδευσης, που έχουμε το παράδοξο. Δηλαδή στην Ελλάδα συμβαίνουν μόνο αυτά και πραγματικά στο εξωτερικό, αν ακούσουμε, δηλαδή αν ακούσουν αυτά τα οποία συμβαίνουν και ειδικά στην περιοχή μας, θα καταλάβουμε, είμαστε μια από τις βαριές βιομηχανίες. Κάποιοι εργαζόμενοι από αυτούς που είπαμε πριν λίγο, που παραμένουν, που στηρίζουν τον χώρο, που στηρίζουν τον τουρισμό, θέλοντας από εμπειρικοί εργαζόμενοι, θέλουν να εκπαιδευτούν στις σχολές μετεκπαίδευση, δηλαδή να πιστοποιήσουν το επάγγελμά τους. Τι κερδίζουν, 10% στο μισθό τους, αλλά επί της ουσίας τι κερδίζουμε? Κερδίζουμε εργαζόμενους που και του χρόνου θα είναι εδώ, κατηρτισμένους, θα δίνουν καλύτερη παροχή υπηρεσιών και ανθρώπους παραμένουν στον κλάδο. Οι σχολές μετεκπαίδευσης φέτος, επειδή δεν προβλέθηκε στο κονδύλι του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού, δεν άνοιξαν. Καταλαβαίνετε ότι 250 εργαζόμενοι στο νομό μας δεν εκπαιδευτήκανε. Ελπίζω το χρόνο να είναι μαζί μας. Αλλά σαν να τους λέμε ότι περάστε έξω, δεν σας χρειαζόμαστε. Δεν σας υπολογίζουμε. Δεν σας υπολογίζουμε, δεν θέλουμε να μείνετε. Δεν θέλουμε να υπάρχει το κίνητρο. Κατηρισμένους εργαζόμενους στον τουρισμό. Και τους χρειαζόμαστε. Μα είναι και ο τουρισμός, είναι πυλώνας, μήπως είναι η βιομηχανία μας. Από τη μία θέλουμε πεντάστερα ξενοδοχεία, αλλά από την άλλη δεν θέλουμε καταρτισμένους εργαζόμενους. Και η καραμέλα που γλύφεται, αλλά επί της ουσίας στο τέλος φτύνεται, διότι δεν υλοποιείται 3 χρόνια τώρα, είναι η εισρωή εργαζομένων από τρίτες χώρες, οι οποίοι, αν τους έχετε δει εσείς, τους έχουμε δει και εμείς. Και εμείς φυσικά, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Φυσικά και θέλουμε εργαζόμενους και από τρίτες χώρες. Όπως και εμείς και οι δικοί μας εργαζόμενοι πάνε σε άλλες χώρες. Σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν θέλουμε εργαζόμενους οι οποίοι να έρχονται εδώ πέρα, οι οποίοι να είναι μαύροι και να τους εκμεταλλεύεται κάποιος. Θέλουμε εργαζόμενους που έχουν ίδια δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις, ίδιες συνθήκες διαβίωσης, γιατί έτσι δημιουργεί τα θέματα του ανταγωνισμού και μεταξύ των εργαζομένων, μεταξύ των τοπικών οικονομιών, μεταξύ της εικόνας ενός κράτους και στο τέλος θα την πληρώσει ο τουρισμός, διότι δεν θα υπάρχει παροχή υπηρεσιών. Οπότε θέλουμε τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες, γιατί θα ανακουφιστούν και κάποιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι, αλλά να έρθουν σωστά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ούτε αυτό. Εγώ μαθαίνω ότι στα ξενοδοχεία και στις κουζίνες και στα διάφορα είναι πολυπολιτισμικά τώρα, δεν είναι. Δεν μπορείς να θρώσεις κουβέντα. Δεν χαιρετιόμαστε μεταξύ μας οι εργαζόμενοι. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές εθνικότητες, οι οποίες όμως δεν έγιναν από διακρατικές, διημερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών. Να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι, εμείς μιλάμε για διημερείες συμφωνίες μεταξύ των κρατών, να έρθουν συγκεκριμένο target group, να ξέρουν οι άνθρωποι γιατί έρχονται και πού θα πάνε.
αυτές οι πληρώσεις προσωπικού γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι ανέφερα πριν λίγο. Δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις εναντί του νόμου, αλλά και τα ίδια δικαιώματα στον νόμο όπως έχουν οι άλλοι εργαζόμενοι. Εκμεταλλεύονται κάποιοι και σου λένε λαδό, μέχρι να καταλάβει τι δικαιάται, θα έχει απολυθεί. Λοιπόν, τώρα κύριε Ριζικιανάκη, έλλειψη εργαζομένων είχαμε και πέρσι. Νομίζω όλοι το θυμόμαστε. Έχουμε και φέτος, μας τα περιγράψτε, μας δώστε και τα νούμερα που είναι σχεδόν σοκαριστικά, ας πούμε. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Για τα επόμενα χρόνια, για το χρόνο, ποια είναι η εκτίμησή σας, δηλαδή η εικόνα πώς θα διαμορφωθεί, θα αλλάξει κάτι? Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Από ένα σημείο και μετά επαγιώνεται μια κατάσταση και αρχίζει και χτίζει. Ο κορονοϊός, ο COVID, ξεσκέπασε, σήκωσε το χαλί. Το πρόβλημα κρυβόταν τα προηγούμενα χρόνια. 10, 15, 18.000 καινές θέσεις εργασίας. Έτσι κάπως περνούσε η σεζόν. Λίγο δουλεύανε κάποιο περισσότερο. Δεν φαινότανε. Η διαδικασία του κορονοϊού που οδήγησε χιλιάδες εργαζόμενους επειδή έκλεισαν τα καταστήματα εστίασης και τα ξενοδοχεία να αναζητήσουν άλλο επάγγελμα, διότι για ένα μεγάλο και άγνωστο χρονικό διάστημα δεν θα υπήρχε εργασία εκεί, έδειξε σε αυτούς τους εργαζόμενους ότι υπάρχουν και άλλες δουλειές. Πήγανε σε άλλες εργασίες, οπότε δεν ξαναγύρισαν ποτέ στον κλάδο. Εκεί λοιπόν έδειξε ότι ο κλάδος δεν έχει αυτές τις καλές σχέσεις εργασίας για να κρατήσει τους εργαζόμενους. Δεν ξαναγύρισαν οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα το κενό απαγιώθηκε από το 2020 και μετά στις 50.000 θέσεις και το 2024 έχουμε φτάσει στις 80.000. Οπότε το ερώτημα για το 2025 τι θα γίνει, σίγουρα θα έχουμε πάνω από 80.000 θέσεις εργασίας κενές. Από εκεί και πέρα, αν θα πάνε στις 100, αυτό μπορεί και να γίνει. Γιατί θα υπάρχει το ισοζύγιο του τουρισμού. Αν έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό τουρισμού, οι θέσεις εργασίας θα είναι παραπάνω. Αν λοιπόν πάμε σε μια αντίστοιχη φετινή σεζόν ή λίγο αυξημένη, αν φέτος είμαστε σε 80 με 85 και έχουμε τάση προς 90, του χρόνου θα είμαστε παραπάνω, διότι δεν υπάρχει και η πολιτική αυτή τη στιγμή αυτό το κύμα εγκατάληψης να ανασχεθεί με κάποιο τρόπο. Δεν έχουμε διορθώσει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στους εργαζόμενους, δεν υπάρχει το Ταμείο Ανεργίας που θέλουμε το χειμώνα, δεν υπάρχει το εφάπαξ στην 20 ετία, δεν υπάρχει εκπαίδευση, δεν εφαρμόζονται οι συμβάσεις, τα ωράρια είναι εξαντλητικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν δεν έχει διορθωθεί όλο αυτό, μέχρι του χρόνου δεν υπάρχει κάποιο πλάνο. Βλέπετε, Υπουργός Τουρισμού, Υπουργός Εργασίας, δεν έχουν γίνει κάποιες συναντήσεις για να δρομολογηθούν κάποια νομοσχέδια, η εκπαίδευση έχει πάει πίσω. Όλο αυτό λοιπόν το μείγμα θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ξανά του χρόνου και η πρόβλεψή μου είναι ότι μέχρι το 2030, αν συνεχίσει έτσι, θα δηλώσουμε αδυναμία εξυπηρέτησης μαζικού τουρισμού σε πάρα πολλές περιοχές. Ίσως κάποια νησιά, μικροοικονομίες να καταφέρουν να το κάνουν, αλλά στις μεγάλες τουριστικές περιοχές που έχουμε υπερτουρισμό, όπως την Κρήτη, τη Χαλκιδική, τα αστικά κέντρα για Αθήνα, Ρόδο, θα είναι κάποιες περιοχές που μέχρι το 2030 νομίζω θα δηλώσουν αδυναμία εξυπηρέτησης. Εντάξει, έχουμε και άλλη βιομηχανία που μπορούμε να βασιστούμε ως οικονομία, οπότε δεν είναι θέμα. Εγώ βέβαια έχω μια απορία, γιατί τουλάχιστον με τους νόμους της αγοράς, κανονικά, όταν υπάρχει έλλειψη εργαζομένων, αυτομάτως θα έπρεπε οι μισθοί να ανεβαίνουν. Νομίζω είναι ο λογικός νόμος αγοράς, κύριε Ριζικιανάκη. Αλλά όταν η αγορά έχει μάθει με κουτοπονηριές και με μπαλώματα να κάνει τη δουλειά της όλα τα χρόνια, εκεί είναι τα αποτελέσματα. Μετά φιλορροεί το προσωπικό και άντε να το μαζέψεις. Μετά και να θες να το ρυθμίσεις, δεν έρχονται. Δεν μπορείς. Δεν μαζεύεται. Τελείωσε. Είναι να μην πάρει την κατωβόλτα. Ακριβώς. Είναι να βγει από το χάρτη τον εργασιακό το επάγγελμα. Αν βγει, μετά δεν επιλέγεται και δεν οδηγούνται ο κόσμος προς τα εκεί. Προτιμάει να πάει να δουλέψει κάπου και με λιγότερα ή με λίγο περισσότερα και ας έχει καλύτερες συνθήκες εργασίας και πιο σταθερές από το να πάει να δουλέψει στον τουρισμό, να έχει 6 μήνες εργασία, 3 μήνες να παίρνει ένα ταμείο ανεργίας και 3 μήνες τίποτα. Δεν νομίζω ότι κάποιος, ειδικά αν είναι οικογενειάρχης, με αυτή την ακρίβεια στην καθημερινότητά μας, μπορεί 3 μήνες το χρόνο να μην παίρνει τίποτα. Προφανώς. Νομίζω ότι είναι κίνητρο αυτό. Καθόλου. Κύριε Ριζικιανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.